Το λόγο έχει ο κύριος Παπάς, εισηγητής από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει κουβέντα, νομίζω, αρκετή στις προηγούμενες επιτροπές, αλλά τώρα, κύριε Οικονόμου, πραγματικά με εκπλήσει αν λέτε ότι αυτή η διαδικασία είναι προϊόν καλής νομοθέτησης. Πραγματικά έχει τόσες διαφορετικές πτυχές αυτή η σειραφή νομοσχεδίων που είναι αδύνατο να υποστηρίξει κανείς τα σοβαρά ότι η διαδικασία της διαβούλευσης και της επεξεργασίας της επιτροπές της ακρόασης των φορέων ήταν επαρκής για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, τι προηγούμενο είναι αυτό? Πραγματικά θα φέρνετε νομοσχέδια με 17 υπογραφές υπουργών και θα συζητάμε δύο μέρες στις επιτροπές και θα λέτε τι ωραία που τα συζητήσαμε και αναλύσαμε. Προσέξτε, κύριε Οικονόμου, εδώ ας πούμε υπάρχει μία ρύθμιση για την τηλεόραση. Δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι επαρκής αυτή η νομοθετική διαδικασία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν είναι επαρκής. Είχαμε τον εκπρόσωπο των τηλεοπτικών σταθμών που λέει, σηκώθηκε ο άνθρωπος περί χαρής και μας είπε ότι γίνονται και αυτοί κανονικές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι νομοθέτηση, νομίζω, και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα. Θέλω να πω και εγώ με έμφαση επίσης να σας παρακινήσω και εσάς και όλη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όλη την Νέα Δημοκρατία, να συζητάμε πραγματικών δεδομένων. Το 2017 και το 2018 είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, όπως καταγράφεται από την Ελεστάτ, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Δεν γίνεται αλλιώς να έχει μειωθεί η ανεργία 10 μονάδες. Αυξήθηκαν και οι αμοιβές. Αυξήθηκαν και όχι καθόλου, μιλάμε για αύξηση των θέσεων εργασίας. Καθόλου πτώση της ανεργίας σκέτη. Αύξηση λοιπόν των θέσεων εργασίας κατά 450.000 και αύξηση των αμοιβών, θετικό που το βάζετε στο προσχέδιο προϋπολογισμού και το σημειώνετε ότι είχε θετική επίδραση. Έρχεστε όμως να φέρετε ρυθμίσεις για τα εργασιακά, οι οποίες θα μειώσουν τους μισθούς. Και μην υποστηρίζετε εδώ πέρα ότι δεν θα μειωθούν. Να σας πω γιατί. Όχι γιατί ξέρουμε ακριβώς τι έγινε το 2013 απλά. Διότι έχετε επικαλεστεί 10 φορές στη διάρκεια αυτής της συζήτησης στη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Ξέρετε τι λέει η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος? Ορίστε. Σελίδα 4. Η άμεση επίδραση είναι η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ιδού. Και δείτε και τα διαγράμματα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να την καταθέσω στα πρακτικά. Εσείς την κομίσατε στη συζήτηση. Τα διαγράμματα που έχει στο τέλος, δείτε τι προβλέπουν για τον πραγματικό μισθό. Πτώση. Και ζήσε μάι μου να φαστρεφίλη. Θα αυξηθούν, λέει, μετά γιατί θα έχουμε τη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. Είναι ακριβώς η ίδια λογική του δευτέρου μνημονίου, μόνο που τα κάνετε χωρίς τον ουτού. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Και θα περίμενε κανείς να σας πω κάτι, γιατί εδώ βλέπουμε, λέει, και τα αποτελέσματα του μοντέλου της Τράπεζας της Ελλάδας. Γιατί δεν πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας να βάλουν τις ρυθμίσεις ως εξωτερική διαταραχή που φέρατε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 2013, να δούμε αν μπορεί να προβλέψει το τι ακριβώς συνέβη το 2014, το 2015, το 2016 στην ελληνική οικονομία και την κατάρρευση την οποία υπέστη το ΑΕΠ μέσω αυτών των ρυθμίσεων? Είναι απολύτως προφανές ποια είναι η λογική. Δεν χρειάζεται να κουράζεστε. Και δεν χρειάζεται κυρίως, και είναι και προσκλητικό νομίζω για το επίπεδο της συζήτησης, να προσπαθείτε να αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Όταν είναι τόσο γενική η διατύπωση για το ποιος μπορεί να εξελιχθεί από τις κλαδικές συμβάσεις, δεν το καταλαβαίνετε? Όταν είμαστε σε μια πραγματικότητα όπου το 60 και το 70% των νομικών προσώπων έχουν μηδενικά ή αρνητικά κέρδη, ότι ανοίγει μια κερκόπορτα από την οποία θα περάσουν όλες οι μειώσεις των μισθών. Το προβληματικό είναι ότι το θεωρείτε ευεργετικό για την οικονομία. Αρνείστε να δείτε έξω από το παράθυρο, πραγματικά. Μας λέγατε κάθε φορά που φέρναμε μια ευνοϊκή ρύθμιση για την προστασία της εργασίας ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Αυτό ήταν η μόνιμη υποδόση της κριτικής σας όταν κυβερνούσαμε εμείς. Και με την επεκτασιμότητα και με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό το επιχείρημα ερχόταν και ξαναρχόταν. Δεν έχει υπάρξει μόνο αυτού του τύπου η δεξιά στην Ευρώπη, κύριε Οικονόμου. Υπάρχουν και κόμματα κεντροδεξιά τα οποία αντιλαμβάνονται ότι η στήριξη της ενεργού ζήτησης, και θα σας έλεγα μάλιστα σε μια οικονομία η οποία έχει 17% ανεργία ακόμα, έτσι. Μπορεί να τη ρίξαμε 10 μονάδες εμείς, αλλά παραμένει υψηλή. Είναι πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης. Να αφήσετε λοιπόν τους δογματισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος απ' έξω, η οποία έχει προφανώς και ένα άγχος να μας πει ότι καλά τα έκανε όταν ο διοικητής της ήταν υπουργός οικονομικών.
και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Εάν οι ρυθμίσεις τις οποίες φέραμε εμείς είχαν αρνητική επίπτωση στην απασχόληση και αν αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε, που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάνατε το 2013, θα έχει αυτή τη στιγμή θετική επίδραση στην απασχόληση. Με όλο το διεθνές αναπτυξιακό περιβάλλον να έχει πραγματικά αρνητικά δεδομένα. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση τυφλή. Προφανώς, προφανέστατα, αν παίρνετε κομμάτια της δουλειάς μας και τα εισάγετε ως νόμους, θα το αναγνωρίζουμε και βεβαίως θα το δείτε και στην κατάρθρωση συζήτηση ότι η στάση μας θα είναι ανάλογη. Και αυτό να το περιμένετε και θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να φέρετε και τα ζητήματα και το νομοσχέδιο για την αναπτυξιακή τράπεζα και για τις μικροπιστώσεις. Αλλά εδώ δεν είναι αυτό το κεντρικό χαρακτηριστικό. Δεν είναι αυτό το κεντρικό χαρακτηριστικό, είναι παντελής έλλειψη στρατηγικής. Την οποία και εσείς εμέσως βεβαίως υπό το βάρος της συζήτησης, διότι είναι και δημόσια η συζήτηση, αναγκαστήκατε να παραδεχτείτε. Είπατε είναι ένα πλαίσιο. Ποιο πλαίσιο, τι κάνατε δηλαδή, τι σχεδιάσατε ακριβώς, τι συζητήσατε, τι αξιολογήσατε, τι ιεραρχήσατε, τι κατατάξατε με βάση τη σημαντικότητα. Εισάγατε δύο κωδικούς και αρχίζετε τώρα ξύλωνε. Τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, δηλαδή μαζευτήκατε, μελετήσατε και είπατε ότι η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, τις οποίες να δούμε αν με νομοτεχνική βελτίωση τελικά θα βγάλετε ή όχι. Σας παρακινούμε να το κάνετε. Μην επιμείνετε, διότι είχαμε μία δημόσια τοποθέτηση από τη μεριά του Υπουργού που είπε ότι αφορά τον εξοπλισμό των μέσων ενημέρωσης. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής αυτή η διάταξη. Και βεβαίως οι εξορίξεις, εκεί είχαμε και τον τραγέλαφο, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής, ότι ήταν τουλάχιστον οξύμορο να μπαίνουν οι λιγνίτες στον αναπτυξιακό, η εξόριξη λιγνίτη, τις ίδιες μέρες που ο κύριος Μητσοτάκης από το Βήμα του ΟΗΕ λέει το 2028 τελειώσαμε το λιγνίτη. Ταυτόχρονα γίνονταν αυτά τα δύο. Δηλαδή έμπαινε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο που έλεγε θα επιδοτήσουμε την εξόριξη λιγνίτη και τις ίδιες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ έλεγε τελειώσαμε το λιγνίτη. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι δεν είναι ενδεικτικό μιας κυβέρνησης η οποία πραγματικά ιεραρχεί, σχεδιάζει και κατατάσσει τις προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας με τρόπο αποτελεσματικό τα ταχυδρομεία. Τα ταχυδρομεία, επειδή μας έγινε και αντεπίθεση ότι τάχα μου δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν ευνοείται συγκεκριμένο μπλοκ επιχειρηματικών και μηντιακών συμφερόντων, σας πληροφορώ ότι η εταιρεία Argos έχει πλέον κανονικά ενταχθεί στη λίστα των εταιριών οι οποίες κάνουν ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και επειδή εμείς δεν αδρανήσαμε όπως εσείς στον κλάδο των ταχυδρομείων και φέραμε και όλες τις ρυθμίσεις για το Ταμείο Αντιστάθμισης. Τι σημαίνει Ταμείο Αντιστάθμισης? Σημαίνει ότι θα πρέπει και οι ιδιώτες να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να καλύπτεται το κόστος της καθολικής υπηρεσίας, την οποία τώρα έχουν τα λιτά. Έρχεται από την πίσω πόρτα πάλι το δημόσιο να τους καλύψει, εντάσσοντάς τους στον αναπτυξιακό νόμο. Τίποτα. Πλήρη αδράνεια είχατε σε αυτό το τομέα. Πλήρη αδράνεια. Και για την απαράγραπτη περιουσία, την ανεκτήμητη περιουσία που λέγεται ελληνικά ταχυδρομεία και βεβαίως για τις ρυθμίσεις τις οποίες προβλέπει και το ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, άρθρο 158 έχετε ακόμα, νομίζω, δυνατότητα στην Ολομέλεια να το αποσύρετε. Δεν είναι δυνατόν. Όλα τα μέλη της Βουλής, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία, να είναι υπόχρεοι πόθεν έσχες και να μην είναι υπόχρεοι όσοι έχουν ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι μία προσβλητική διάταξη, νομίζω. Πώς θα εξηγήσετε, πραγματικά πώς θα εξηγήσετε, σε ανθρώπους της δικής σας παράταξης, οι οποίοι έχουν νομοθετήσει στο παρελθόν για την ονομαστικοποίηση των μετοχών και την υποχρέωση υποβολής ποθενέσχες. Σας καλώ να ξαναδείτε τον νόμο Ρουσόπουλο και την εισηγητική του έκθεση. Δεν κάναμε κάτι τρομερό εμείς με το 43-39 και μας λούζατε με διάφορα κοσμητικά επίδετα. Σε αυτή τη δουλειά επάνω βασιστήκαμε, αλλά είχαμε και μία τρελή ιδέα να εφαρμόσουμε επιτέλους τον νόμο για την αδειοδότηση. Αυτή ήταν η διαφορά. Και ο νόμος Βενιζέλου προέβλεπε ονομαστικοποίηση και ο νόμος Ρουσόπουλου προέβλεπε ονομαστικοποίηση. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να σας διαβάσω λοιπόν τι λέει και το άρθρο 14 παράγραφος 9 του Συντάγματος.
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά όπως νόμος ορίζει. Και εδώ έρχεται ένας νόμος που λέει αυτά τα πράγματα δεν θα γίνονται γνωστά. Καταφανώς αντισυνταγματική παρέμβαση του νομοθέτη. Καταφανώς. Άρθρο 14, παράγραφος 9. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος αυτή η προσβλητική για τη δημοκρατία μας διάταξε να αποσυρθεί, να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν διατίθεται να μπει σε τέτοιου τύπου δοσοληψίες μεταξύ τους και να μην ξαναακουστεί το επιχείρημα περί επενδύσεων, διότι η μόνη παρέμβαση δημόσιας πολιτικής η οποία υπήρξε και αύξησε τις επενδύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα ήταν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει αναστήσει την ελληνική παραγωγή και σταματήσαν τα παιδιά μας να βλέπουν μόνο Σουλεϊμάν. Και υπάρχει και ελληνικό σύριαλ, υπάρχει ελληνική μυθοπλασία και η ελληνική τηλεόραση και οι Έλληνες δημιουργοί παράγουν ξανά διαμάντια, τα οποία πραγματικά αξίζει και ο Έλληνας τηλεθεατής να δει. Αυτές είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις. Όχι το σύγχρονο χάρτη και οι γκρίζες ζώνες και οι σκιές γύρω από τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Κανέναν δεν θα ευνοήσει. Αντίθετα, και σας το λέμε με ευθύτητα, θα βάλει σε κίνδυνο και τα εθνικά συμφέροντα αυτή η διάταξη.